Καλημέρα κύριε Νηφλή, κύριε Αλατσά και βέβαια χρόνια πολλά στην κυρία Κεχαριά και τον κύριο Μπαξουμίζο και τον κύριο Ιωαννίδη από την Ηλιόλου στη σήμερα Θεσσαλονίκη. Α, μας δώσατε και, και την πρόγνωση. Και βέβαια να καλημερίσουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Σάκη Ιωαννίδη, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Αθήνας, στο βόρειο τομέα. Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά κύριε Κεχαριά. Να τα Κυρία Μανατίδη, εσάς δεν θα σας ρωτάμε που κατεβαίνετε, που θα θέσετε υποψηφιότητα, φαντάζομαι Θεσσαλονίκη επάνω, έτσι. Εξεδήλωσα την επιθυμία μου να είμαι ξανά υποψήφιος βουλευτής στην Α' Θεσσαλονίκη. Θα κλείσουμε την Κεντρική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια, νομίζω ότι εκεί. Μάλιστα. Ωραία. Ο κύριος Ιωαννίδης πάντως είναι στάνταρ στη Β' Αθηνών, στο βόρειο τομέα, έτσι. Ακριβώς. Δεν θα το συνεχίσω, απλώς το λες δύο φορές για να το τονίσεις. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Α, εντάξει, ναι, ναι. Είναι λόγω των γενεθλίων. Να καταγραφεί. Να καταγραφεί. Θες να ξεκινήσεις με το πρώτο ερώτημα? Ναι. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο... Κύριε Μανατίδη, τι θα περιμένουμε σήμερα από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Κάτι καλό, τώρα θα μου πείτε κάτι καλό. Και ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε ξεπεράσει λίγο αυτήν την αμηχανία, το μούδιασμα από τις ευρωεκλογές και όλα όσα ακολούθησαν το επόμενο διάστημα και είχαν να κάνουν και με τις περίφημες αποσπάσεις μετατάξεις στη Βουλή? Κύριε Κεχαριά, είναι αλήθεια ότι αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά δουλεύεται και εδώ και 1,5 χρόνο. Μην ξεχνάτε ότι ως κυβέρνηση έχουμε κάνει 13 περίπου ή 14 περιφερειακές συσκέψεις, όπου βάλαμε τον προγραμματισμό αναπεριφέρεια, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιφέρειας. Θεωρώ ότι ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει για τα καλά στην διαδικασία της προώθησης των συμμαχιών του, δύο, στη διαδικασία της προώθησης των θέσεών του και την επαφή του με τον κόσμο, στις γειτονιές, στα σπίτια, στα νοσοκομεία, στα σχολεία, παντού, έτσι ώστε να εξηγήσει το διακύβευμα της επόμενης μέρας. Το πρόγραμμα λοιπόν το οποίο έχουμε, καταρχήν βασίζεται σε ένα έργο το οποίο πραγματοποιήσαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια και βγάλαμε τη χώρα από την Επιτροπία. Ένα πρόγραμμα το οποίο εγγυάται συνέχιση ουσιαστικά των θετικών μέτρων τα οποία έχουμε ήδη υλοποιήσει. Άρα δηλαδή μιλάμε για νέες θέσεις εργασίας, μιλάμε για ανάπτυξη με καλές θέσεις εργασίας, με αυξημένους μισθούς, με καλύτερες συνθήκες εργασίας, με επέκταση των συλλογικών συμβάσεων. Μιλάμε για μια ανάπτυξη της οποίας τα αποτελέσματα θα μοιραστούν σε όλο το κοινωνικό σύνολο, για ένα δημόσιο το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και θα υπηρετεί το σκοπό για το οποίο είναι, και για την υγεία και για την παιδεία, τα κοινωνικά δικαιώματα, όχι μόνο αγαθά, τα κοινωνικά δικαιώματα τα οποία πρέπει να έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Βεβαίως τη δικαιότερη φορολόγηση, η οποία είναι και το έχετε αναφέρει ήδη κι εσείς, και σε σχέση, θα έλεγα, όχι μόνο με τη μεσαία τάξη, και βέβαια την ασφάλεια. Νομίζω ότι εκεί όλα επικεντρώνονται, συν το ότι πρέπει να αναδειχθεί ότι για την επόμενη ημέρα το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας ολετήρας, θα είναι ένας ολετήρας των κοινωνικών δικαιωμάτων και κοινωνικών αγαθών της χώρας. Ήδη έχω ακούσει... Κύριε Μανατίδη, σας διακόπτω για τον εξής λόγο και θα έχετε το χρόνο και να μην φάω και χρόνο από τον κύριο Ιωαννίδη. Ναι, παρακαλώ. Βεβαίως. Με δεδομένο ότι αυτό το πρόγραμμα, όπως είπατε, το δουλεύετε εδώ και περίπου ένα χρόνο. Δεν είναι κάτι που δεν είναι προϊόν μια σύντομη δουλειά, τώρα δηλαδή. Και με δεδομένο επίσης ότι ο Πρωθυπουργός είχε θέσει τις ευρωεκλογές σε ένα επίπεδο εθνικών εκλογών, ως ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτή την κυβέρνηση. Γιατί δεν λέγατε τίποτα από αυτά κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών και προέκυψαν τώρα? Προέκυψαν, καταλαβαίνετε πώς το λέω, προς τα έξω. Δεν λέω ότι τώρα τα ανακαλύψατε. Ναι, ναι. Καταρχήν, κύριε Νηφλή, είχαμε ταυτόχρονα και αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι. Αυτό δεν νομίζω ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές και οι περιφερειακές συνολικά δηλαδή ήταν αυτές που, αν θέλετε, έδωσαν τον τόνο σε αυτή την εκλογική μάχη, κατά την άποψή μου. Στις ευρωεκλογές, πολύ σωστά μπήκαν και γενικότερα ζητήματα, τα γενικότερα ζητήματα της Ευρώπης. Γιατί πρέπει να ξέρει και να γνωρίζει ο κόσμος το τι διακυβεύεται σε επίπεδο ευρωπαϊκό, το οποίο επηρεάζει και τη δική μας ζωή. Βεβαίως, όπως και όλα τα κράτη,
Είχαμε και θέματα εθνικά, τα οποία δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και παντού. Τα οποία όμως δεν είχαν το χαρακτήρα αυτό. Ο Πρωθυπουργός έβαλε την εμπιστοσύνη σε σχέση με τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, όχι για την κυβέρνηση, αλλά στην πολιτική, και προειδοποίησε για μια σειρά αντιδράσεων και ίσως αρνητικών επιπτώσεων, τις οποίες μπορεί να είχε ένα αρνητικό αποτέλεσμα απέναντι στην πολιτική αυτή. Και ήδη αυτά εκφράστηκαν, όπως γνωρίζετε. Δηλαδή, κινήσεις όπως αρχίζουν να λένε για τους συμβασιούχους ή οτιδήποτε. Οπότε νομίζω ότι τώρα πλέον είναι καθαρός ο δρόμος, ο χρόνος, πυκνός βέβαια, ναι. Αλλά εδώ δεν θα πρέπει να αποφύγει και να αποφύγουν όλα τα κόμματα, αλλά κυρίως η Νέα Δημοκρατία, το να μιλήσει για το πρόγραμμά της, το κυβερνητικό της πρόγραμμα. Γιατί μέχρι στιγμής το μόνο που έχει ανιρτημένο η Νέα Δημοκρατία είναι κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, το πρόγραμμά της από το συνέδριό της το οποίο είχε εκεί γίνει, το οποίο όποιος το διαβάσει πέρα από τις γενικότητες έχει και τα στοιχεία τα οποία σας λέω. Δηλαδή 1:5. Αυτό πλέον το υπερασπίζονται, δεν το κρύβουνε. Έχω ακούσει υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πριν από μία ώρα σε κανάλια να λένε ότι εμείς υπερασπιζόμαστε ναι, το 1:5. Υπερασπίζονται το ότι θα δώσουν εργασίες και λειτουργίες του δημοσίου σε υγεία, παιδεία, δήμους στον ιδιωτικό τομέα, και αυτό πλέον το υπερασπίζονται. Βγαίνουν, έχουν πάρει αέρα, να το βάλω σε εισαγωγικά, και πλέον αρχίζουν να βγαίνουν και να τολμούν να τα υπερασπίζονται. Να είναι πολιτικές οι οποίες καταδικάστηκαν να βρουν πολλά χρόνια. Να ο κύριος Σαπαλατίδης. Ελπίζω να απάντησα στο ερώτημά σας. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Ας ξεκινήσουμε από αυτά τα δύο που έβαλε για να έχει πάρω λίγο συνολικά.